Αλμπέρτο Σεβί, έκθεση χαλκογραφίας και πυρογραφίας με θέμα ξύλο και μέταλλα, γεμάτα συνέστημα. Στην αίθουσα τέχνης Παλίνη, από 1η έως 14 Σεπτεμβρίου 2012. Κύριε Σεβί, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Στην έκθεση που παρουσιάζετε, τι προσδοκάτε να εκτιμήσει ο θεατής από τα έργα σας? Τι προσδοκάω? Βασικά αυτό που θα ήθελα εγώ να δώσω στον θεατή είναι την ομορφιά και την ασχήμια του κόσμου μας μέσα από το μέταλλο και το ξύλο, προσπαθώντας να δώσω ψυχή, αν θέλετε, σε κάποια άψυχα υλικά όπως είναι το ξύλο και το μέταλλο. Και μέσα από το μέταλλο και το χαλκό θα δει αυτός που θα επισκεφθεί την έκθεση την ομορφιά μέσα από το γυναικείο σώμα, που αποτελεί ένα μέρος της ομορφιάς του κόσμου μας, και μέσα από την πυρογραφία θα δει την ασχήμια του κόσμου μας μέσα από θέματα των στρατοπέδων συγκεντρώσεως από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιστεύω ότι θα ευχαριστηθεί και θα ταρακουνηθεί λίγο, και αυτό θα ήθελα να δώσω ακριβώς στον κόσμο που θα περάσει από την έκθεση. Κύριε Σεβί, τεχνικές όπως η χαλκογραφία και η πυρογραφία, ίσως πολλοί κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με αυτές τις τεχνικές, και θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε και πώς τις χρησιμοποιείτε εσείς στο έργο σας, και λίγα πράγματα που θα πρέπει να ξέρει ο θεατής για αυτές τις τεχνικές. Ωραία. Στη χαλκογραφία βασικά είναι η απόδοση μιας εικόνας με σκάλισμα πάνω στο χαλκό. Είναι πολύ απλή μέθοδος. Από εκεί και πέρα η επεξεργασία που κάνω εγώ είναι εντελώς διαφορετική από την κανονική, που είναι με κάποια οξέα κτλ. Χρησιμοποιώ άλλες μεθόδους που δίνουν ένα μπρούντζινο χρώμα, ένα χρώμα διαφορετικό από την οξύδωση του χαλκού. Είναι κάτι που είναι πολύ εύκολο, που μπορεί να το κάνει ακόμα και ένα μικρό παιδί του δημοτικού. Είναι λίγο επικίνδυνο γιατί ο χαλκός μπορεί να το κόψει, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιος ενήλικς μαζί του. Από εκεί και πέρα η πυρογραφία είναι πάλι απόδοση εικόνων με ένα ειδικό εργαλείο το οποίο λέγεται πυρογράφος, και το οποίο είναι βασικά σχεδίαση πάνω σε ξύλο και κάψιμο του ξύλου. Κύριε Σεβί, η έκθεσή σας θα γίνει σε ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα δίπλα στη θάλασσα. Συνδυάζεται η αναψυχή με την τέχνη. Θέλετε να μας πείτε κάτι για τον χώρο και πώς σας εμπνέει να δημιουργήσετε? Ο χώρος είναι υπέροχος, ενδείκνυται για εκθέσεις. Σίγουρα οι άνθρωποι εκεί μπορούν να συνδυάσουν τις διάφορες εκθέσεις και συναυλίες που έχουν τα G Hotels, και φυσικά εδώ πέρα θα πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Γρηγοριάδη και στη τέχνη του επικοινωνία, γιατί μου δίνουν για δεύτερη φορά την ευκαιρία να πάρω μέρος σε μια έκθεση, και πιστεύω ότι θα δώσουμε στον κόσμο των ξενοδοχείων και όχι μόνο ό,τι μπορούμε καλλιτεχνικό. Οπότε η έκθεση Μέταλλο και Ξύλο γεμάτα συνέστημα από την 1η έως την 14η Σεπτεμβρίου 2012 στην αίθουσα τέχνης Παλίνη. Κύριε Σεβί, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.